Συζητήσαμε εκτενώς με την Κύπρο την συνεισφορά μας, την ιδέα ενός θαλασσίου διαδρόμου και πραγματικά υποστηρίζουμε πλήρως όσα ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοτουλίδης όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα με αυξημένο όγκο που μόνον θαλασσίος μπορεί να παρασχεθεί. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι να εξευρεθεί ένας ασφαλής χώρος εκφόρτωσης στην Γάζα και βεβαίως να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του δρομολογίου που θα κάνει αυτό το πλοίο. Εάν αυτοί οι όροι, οι προϋποθέσεις μπορούν να εκπληρωθούν, η Ελλάδα θα παράσχει με κάθε δυνατό μέσο την βοήθειά της και βεβαίως περιμένουμε την βοήθεια όλων όσων γνωρίζουν και την γεωγραφία της περιοχής να συνδράμουν. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τις θέσεις της Ελλάδας όσον αφορά την συνολική σύραξη. Δεν είναι ούτε η ώρα ούτε ο χώρος για να το κάνω αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας αυτά τα οποία είπατε, την αναγκαιότητα δηλαδή να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα σχετικά με την πιθανή πολιτική λύση σε αυτή την σύραξη, η οποία εν τέλει θα είναι ο μόνος δυνατός τρόπος να διασφαλίσουμε την διαρκούσα ειρήνη στην περιοχή. Και βεβαίως το Παλαιστινιακό κράτος είναι προϋπόθεση για την μακροημέρευση της ειρήνης στην περιοχή.